Λοιπόν, μένουμε στο θέμα και πάμε να ανοίξουμε περισσότερο τη συζήτηση με τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη, πρόεδρο ξενοδόχων Ηρακλείου. Καλησπέρα σας, κύριε Χαλκιαδάκη. Καλησπέρα. Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία που μας δοκιμάζει όλους, δοκιμάζει σαφέστατα και τη βαριά μας βιομηχανία, τον τουρισμό, που ταυτόχρονα αποτελεί σε τέτοιου τύπου περιπτώσεις ίσως και τον πιο ευάλωτο κλάδο ταυτόχρονα. Δεν ξέρω όμως, επειδή γνωρίζω ότι γίνεται μια σύσκεψη αυτή την ώρα στα γραφεία σας, αν υπάρχει κάτι επί του πρακτέου που έχουμε να πούμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, στους ξενοδόχους, ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό. Κοιτάξτε, μόλις τελείωσε μια συνάντηση που είχαμε με τους πράκτορες και τους ξενοδόχους του νησιού. Το πρόβλημα είναι αυτή τη στιγμή ότι πρέπει να πηγαίνουμε μέρα με την ημέρα, διότι κάθε μέρα έχουμε καινούρια μέτρα, έχουμε καινούρια σταθμά. Οπότε κάθε μέρα αποφασίζουμε τι θα κάνουμε την επόμενη. Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θεωρείται χαμένος μήνας ο Απρίλιος και ο Μάιος. Είναι δύο μήνες που σίγουρα, εντωμεταξύ είχαμε δουλειά, αλλά έτσι φαίνεται ότι υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε καθόλου τουρισμό αυτούς τους μήνες. Αυτό θα το δούμε σιγά σιγά. Είπαμε ότι αποφασίζουμε μέρα με την ημέρα και κάθε μέρα θα βλέπουμε πώς θα ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας και πώς θα πάμε παρακάτω. Άρα τα ξενοδοχεία δεν ανοίγουν τις καθορισμένες ημερομηνίες, έτσι? Όχι, ημερομηνίες. Πήραμε μία απόφαση ότι τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν, ας πούμε, 1η του Μάη ή 15 του Μάη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι κάθε ξενοδόχος πρέπει να πάρει μοναχώς την απόφασή του πότε θα ανοίξει το ξενοδοχείο του, ανάλογα με την πληρότητά του και ανάλογα πότε θα έρθουν και οι πελάτες. Λίγο πήρε απόφαση ότι κλείνουν τα εστιατόρια και τα μπαρ των ξενοδοχείων. Οπότε, πού θα τρώνε οι πελάτες, πώς θα τρώνε οι πελάτες, τι θα πιούν οι πελάτες, τι να έρθει να κάνει ο πελάτης στην ουσία, τη στιγμή που ούτε έξω είναι όλα κλειστά, όλα μέσα κλειστά. Δηλαδή, στην ουσία δεν μπορεί να κάνει διακοπές. Και περιορίζονται και οι αεροπορικές συνδέσεις. Δεν ξέρω αν εκτιμάτε ότι μοιραία θα βρεθούμε και εμείς μέσα σε αυτή τη λίστα που αφορά μέχρι στιγμή στην Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ισπανία. Σίγουρα θα βρεθούμε και εμείς μέσα στη λίστα. Ας ελπίσουμε ότι όσο πιο σύντομα γίνεται να τελειώσει αυτός ο λέλεπας που θα βρει τον τουρισμό, τον ελληνικό τουρισμό. Διότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν την έχουμε ξαναδεί. Πιστεύω ότι θα ζήσουμε ένα δίμηνο ακραίων περιπτώσεων και ελπίζουμε ότι το κράτος θα βοηθήσει τον τομέα αυτό που λέγεται τουρισμός, που είναι το 25% του ΑΕΠ και στην Κρήτη είναι το 50% του ΑΕΠ. Με τα δάνεια των ξενοδόχων τώρα, τι θα γίνει, κύριε Χαλκιαδάκη? Έχετε κάποια ενημέρωση? Διότι φαντάζομαι ότι αν... Γιατί πάμε προς παγίωση της κατάστασης αυτής, ενώ όλο αυτό που μας συμβαίνει και μας δοκιμάζει και είναι πρωτόγνωρο, πιστεύετε ότι θα δοθεί μια περίοδος χάριτος? Έχουμε ζητήσει από το ξενοδοχειακό επιμελητήριο, το οποίο έχει στείλει ήδη επιστολή προς τον Πρωθυπουργό που θα δοθεί τη Δευτέρα το απόγευμα, και πιστεύουμε ότι θα έχουμε απαντήσεις μέχρι την Τετάρτη. Έχουμε ζητήσει ότι τα δάνεια και οι δόσεις του 2020 θα μεταφερθούν στην τελευταία δόση του κάθε ενός, σαν μπαλούν, χωρίς στόχους. Μάλιστα. Τώρα δεν ξέρω αν στο πλάνο σας είναι να δείτε λίγο τι θα γίνει με αυτούς τους τουρίστες που ενδεχομένως να φτάσουν στην Κρήτη, στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι ο κορονοϊός ενδεχομένως να βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Διότι τίθεται ένα θέμα, κύριε Χαλκιαδάκη, εδώ. Έρχεται ο τουρίστας. Σίγουρα αρρωσταίνει μέσα θέμα στην ξενοδοχειακή μονάδα. Τι θα συμβεί από εκεί και πέρα? Αυτό μας έχουν στείλει ορισμένες ενημερώσεις. Πώς θα φερθούμε στον ξένο, πώς θα τον πάμε στο νοσοκομείο και τι θα κάνει η μονάδα. Βέβαια, στην Ισπανία που είδαμε να συμβαίνει αυτό το πράγμα, ήταν ένα ξενοδοχείο το οποίο έκλεισε, μπήκε σε καραντίνα 15 ημερών. Εμείς δεν έχουμε ακόμα προβλέψει αυτά τα πράγματα και πρέπει αυτές τις μέρες, τις επόμενες μέρες, να μας πούν τι θα γίνει αν μπει κάποιο ξενοδοχείο σε καραντίνα. Άρα, απάντηση στο ερώτημα αν μπορεί να κερδιθεί το χαμένο έδαφος, μπορεί να δοθεί σε αυτή τη φάση που είναι τόσο ρευστή? Δεν ξέρουμε πότε θα ανοίξουμε, διότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ρευστή. Γιατί αν έχουμε έξαρση του φαινομένου και έξαρση του ιού στην Ελλάδα μέσα στον Απρίλιο, σίγουρα δεν θα ανοίξει και ο Μάιος.